Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως είναι καλά τα νέα. Τουλάχιστον οι μετρήσεις μέχρι τώρα έδειξαν, από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου, ότι το δίκτυο είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι και ο μελετητής, μάλλον όχι πιστεύω, είναι ευχαριστημένος από τις μετρήσεις, θα παραδώσει τη μελέτη άμεσα και το επόμενο βήμα είναι πια, αφού αξιολογήθηκε ότι το δίκτυο δεν έχει μεγάλες παρεμβάσεις όντας σε καλή κατάσταση, η Οικονομική Επιτροπή θα δεσμεύσει το ποσό και αμέσως θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα τον τμιοδότη, έτσι ώστε να ξεκινήσει να πραγματοποιείται το έργο αυτό, που θα κοστίσει περίπου 100.000 ευρώ, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, όπως ξέρετε, ότι εάν και τεχνικά εξελιχθεί θετικά, που το πιστεύουμε, το νερό θα φεύγει από το κολυμπητήριο, θα πάει στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, θα θερμαίνεται με τον πλεονάζοντα άτομο και θα γυρίζει ζεστό, έτσι ώστε να κερδίσει το νομικό πρόσωπο και ο Δήμος ένα ποσό 200.000 ευρώ, διότι βλέπετε πώς κατέτωσε, βλέπετε σε τι ύψος έχουν φτάσει τα καύσιμα. Ποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν, δηλαδή η μελέτη τι έχει δείξει μέχρι στιγμής? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι τοποθετημένο, είναι από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη για να φτάσει στο κολυμπητήριο και υπάρχει και ένας μηχανισμός ο οποίος θα τοποθετηθεί μέσα στο Ιωνικό κολυμπητήριο για να υποστηρίξει αυτές τις δράσεις. Αυτή την ώρα οι αθλητές, οι ομάδες εξυπηρετούνται κανονικά. Από τις αρχές Οκτωβρίου το κολυμπητήριο λειτουργεί full time, κανονικότατα. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο, η θέρμανση είναι πάρα πολύ καλή, αλλά βέβαια ο καιρός είναι καλός και γι' αυτό εξυπηρετεί την όλη κατάσταση. Τώρα, όταν πέσουν τα γερά κρύα, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι λίγο δύσκολο το θέμα το οικονομικό. Υπάρχει πετρέλαιο στις δεξαμένες για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών? Υπάρχει, είναι γεμάτες οι δεξαμένες και πιστεύουμε, από ό,τι πάλι μου λένε, αν οι καιροί κρατήσουν έτσι, μέχρι τέλος Νοεμβρίου έχουμε επάρκεια καυσίμων.